είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι. Μου αρέσει η απλότητά του. Με τόσο λίγα υλικά, κοίτα τι όμορφο αποτέλεσμα έχουν, ε. Η γυμνή πέτρα είναι πάντα ένα πολύ ζεστό στοιχείο. Και αυτή εδώ είναι και πολύ καλοκτισμένη. Και το γυαλί. Η πέτρα και το γυαλί. Το σκληρό και ανθεκτικό με το αιώνια εύθραυστο. Έλα, έλα να δεις. Κοίτα. Το μπαρ. Έλα, έλα να δεις. Βλέπεις. Το φωτιστικό, ναι, το είδα. Είναι από μανταλάκια, δεν είναι τέλειο. Το είχα καταλάβει. Όμως δεν είναι απίστευτο το τι κόβει ο νους στον ανθρώπο. Άμα έχει κανείς ταλέντο, πολλά μπορεί να σκαρφιστεί. Αυτό ακριβώς θαυμάζω, την εφευρετικότητα του ανθρώπου. Όντως, όποιος το διακόσμησε έχει πολύ καλό γούστο. Καθόμαστε. Να, με, που θέλεις. Όπου θέλεις εσύ. Πάμε από εδώ. Εμένα εδώ μου αρέσει να κάθομαι. Είναι ωραία γιατί είσαι μέσα και έξω ταυτόχρονα. Κάθεσαι μέσα στα ζεστά και βλέπεις και την κίνηση έξω. Τι θα πάρετε παρακαλώ? Κέτι. Ένα καπουτσίνο παρακαλώ. Κι εγώ το ίδιο, ευχαριστούμε. Για πες μου λοιπόν τα νέα σου. Τι να σου πω. Τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν καλά στη ζωή μου. Η δουλειά μου στρώνει, ο κόσμος με γνωρίζει πλέον και έρχεται από μόνος του και έτσι δεν χρειάζεται πια να τον κυνηγώ. Έχω 2-3 πελάτες που σχεδόν μου καλύπτουν το μισθό. Μια γυναίκα δικαστού, παθιαζεμένη με την αρχαιολογία. Αυτό το σπίτι, για να καταλάβεις, είναι σαν ένα μικρό μουσείο. Κάθε τόσο μου φέρνει 1-2 κομμάτια να τις τα συντηρήσω. Κομμάτια αξίας. Τα επαγγελματικά σου ακούγονται περίφημα και τα συναισθηματικά. Τα καφεδάκια σας. Θέλετε κάτι άλλο? Κέτι μου. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, αν χρειαστούμε κάτι θα σας πούμε. Στην υγειά σου. Ωραίο. Όλα είναι ωραία εδώ. Για πες μου λοιπόν. Τι να σου πω, παιδί μου. Όλοι ξένοι είναι έτσι ή εγώ έχω πέσει πάνω στην περίπτωση, δεν ξέρω. Δηλαδή. Δηλαδή, έχω γνωρίσει ένα ξένο. Πολωνό για την ακρίβεια. Πηγαίνουμε έξω, τρώμε, πάω σπίτι του, έρχεται σπίτι μου. Και πού είναι το πρόβλημα? Και εδώ και 3 μήνες δεν με έχει αγγίξει ούτε έτσι. Και είναι εντάξει. Ναι, αμέ. Ήταν παντρεμένος. Έχει και 2 μεγάλα παιδιά. Τώρα χώρισε πρόσφατα από μια 10χρονη σχέση. Είχαμε ρουτινιάσει, μου είπε, και δεν το ήθελε αυτό. Μετά από ένα μεγάλο έρωτα, το να κάθεις και να βλέπεις τηλεόραση είναι ξεπεσμός. Και έτσι συμφώνησαν και οι δύο ότι ήταν καλύτερο να χωρίσουν. Μωρέ, μήπως δεν έχουν χωρίσει? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτή. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Μα τι έπαθες, παιδάκι μου, ακόμα δεν καθίσαμε. Πάμε να φύγουμε, δεν αντέχω. Τι είναι που δεν αντέχεις? Είδες τι είναι αυτά? Κράνη είναι. Κράνη στρατιωτών. Προφανώς. Και προφανώς που έχουν σκοτωθεί. Έχουν σκοτωθεί ή ίσως και να μην έχουν σκοτωθεί. Έστω κι αν όχι, κάποιοι άλλοι ναι στην ίδια μάχη. Πάμε να φύγουμε, δεν αντέχω. Μα γιατί σε έχει αγγίξει τόσο, βρε Κέτι μου? Εσένα όχι. Να σου πω την αλήθεια, το βρίσκω ευρηματικό, έξυπνο. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Μα τι σε έχει πειράξει τόσο, εξήγησέ μου. Θυμάσαι τις προάλλες που σου είχα πει ότι μου είχαν φέρει ένα κράνος να το συντηρήσω? Ναι, θυμάμαι πως μου είχες πει ότι ήταν το μόνο πράγμα που παρέδωσαν στην οικογένεια μαζί με λίγα οστά που είχαν βρει. Ναι, και αυτή η γυναίκα που έζησε πάνω από 40 χρόνια περιμένοντας τον αγνοούμενο άντρα της να γυρίσει. Που μεγάλωσε μόνη της τα παιδιά της. Πήρε βραβείο για την υπομονή και την καρτερία της. Ένα κυβούρι με 5 σκόρπια οστά. Και αυτό εδώ το κράνος. Ήρθε σε μένα. Καθάρισέ το, μου είπε.
Είναι το μόνο πράγμα που θα έχουν από τον πατέρα τους τα παιδιά μου. Καταλαβαίνω. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Το κράνος. Το κράνος. Πώς το καθάριζα. Αν δεν μπορείς να μου πεις, άστο. Όπως το καθάριζα. Είχε υπολείμματα από το μυαλό του. Τον είχαν πυροβολήσει στο κεφάλι. Έτσι πάθαινα και τότε. Μια δουλειά 2 ημερών μου πήρε 3 εβδομάδες να την τελειώσω. Όσο το καθάριζα, δεν μπορούσα να δουλέψω. Έτρεχα συνεχώς στην τουαλέτα. Αφού φοβήθηκα πως ήμουν έγκυος. Από τι να μείνεις έγκυος, από τον κρίνο? Σταμάτα, δεν είναι αστείο. Καλά, επειδή εσύ μου είπες. Συγγνώμη, πάμε να φύγουμε. Έβλεπα σκηνές. Είδα πως τον εκτέλεσαν. Τους έβαλαν στη σειρά. Γονατισμένους στο έδαφος, με τα χέρια στο σβέρκο. Ήταν 5. Και ο Λοχίας διέταξε πυρ. Τους είδα να πέφτουν. Στον κατάξερο κάμπο. Μέσα στο κατακαλό καιρό. Ντάλα ο ήλιος. Πώς θα δεις όλα αυτά? Πάμε να φύγουμε. Ή αν θέλεις εσύ μείνε. Μα δεν ήπιατε τους καφέδες σας.